Πάμε τώρα στα της υγείας που μας απασχολούν έντονα όσοι έχουμε προβλήματα. Αυτό το μείγμα, όπως είπαμε, γύρης, σκόνης αφρικανικής, μικροοργανισμών κλπ. Είναι η Ειρήνη Δράγαση στο Σωτηρία μαζί με τον καλεσμένο της, τον πνευμονολόγο, τον κύριο Λευτέρη Ζέρβα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Καλημέρα. Χωρίς καθυστέρηση θα μιλήσουμε εδώ με τον Ιδήμονα για να μας πει τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, να μην υπάρξει παροξυσμός. Είναι αφρικανική σκόνη, εξαιρετικά συνηθισμένο φαινόμενο, αλλά όχι τρομολαγνία, όπως μας είπατε και εσείς. Ναι, βεβαίως. Εγρήγορση και όχι πανικός. Αυτό είναι το μότο, νομίζω. Τα έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα στην Αττική. Έχουμε αυξημένα επίπεδα αφρικανική σκόνη σε αυτό το διήμερο. Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, το βλέπετε. Αυτό επιβαρύνει τους ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ιδίως ασθενείς που έχουν άσμα ή χρόνια αποφατική πνευμονοπάθεια ή ηλικιωμένους ανθρώπους που είναι επιβαρημένοι γενικά τους υγεία. Γι' αυτό συστήνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό το διάστημα να περιορίζουν κατά το δυνατόν τις μετακινήσεις στους εξωτερικούς χώρους και αν πρέπει να τις κάνουν, να τις κάνουν με μάσκα. Να επιστρέψουμε δηλαδή στα παλιά καλά του κορονοϊού. Μάσκα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς τώρα αυτές τις ημέρες. Καλό θα ήταν, γιατί η αφρικανική σκόνη δεν είναι μόνο το πρόβλημα που δημιουργεί η ίδια, δηλαδή ο ερεθισμός των βρενογόνων από την ίδια τη σκόνη, αλλά το ότι μεταφέρει μέσω της αυξημένης αυτής σκόνης στην ατμόσφαιρα και άλλους μικροοργανισμούς, δηλαδή αυξάνονται οι λοιμώξεις. Και γύριση, αλλεργιογόνα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στους ανθρώπους που είναι ευαισθητοποιημένοι. Μπορεί να είναι τοξικά, να έχει και τοξική επιβάρυνση ή όχι, γιατί γράφτηκε κάτι τέτοιο. Τοξική, κοιτάξτε, όχι, τοξική επιβάρυνση. Η αφρικανική σκόνη έχει μεγάλα και μικρά σωματίδια. Τα μεγάλα σωματίδια που δεν περνάνε στους βρενογόνους μέσα μπορούν να κάτσουν στους βρενογόνους του προσώπου, των ματιών και να δημιουργήσουν κάποιες τοπικές αντιδράσεις, αλλεργικές ή τοπικές ορεθισμούς. Όχι τοξικά πράγματα, μην φέρνουν τοξικά. Άρα, όσοι έχουμε, πανικό, λέτε, προβλήματα αναπνευστικά ή είμαι πεφικίτιδες, βλεφαρίτιδες, όλα ακριβώς αυτά και τα λοιπά, θα έχουμε πρόβλημα μια-δύο μέρες. Θέλει μια προσοχή, κανένα κολλήριο. Αυτό το πράγμα. Θέλει μια προσοχή, να παίρνουμε τα φάρμακά μας κανονικά, να μην αμελούμε την αγωγή μας και αν είναι δυνατόν και πρέπει να μετακινηθούμε αυτές τις μέρες, να χρησιμοποιούμε μάσκα για να αποφύγουμε την έκθεση στην αφρικανική σκόνη στον αναπνευστικό. Όσοι είμαστε αθλητές της υπαίθρου. Αθλητές? Ναι. Εσύ είσαι αθλητής. Όσοι τρέχουμε, εν πάση περιπτώσει. Για πείτε, γιατρέ, μια κουβέντα για τον αθλητιάκι Παυλόπουλο. Όσοι είμαστε μαραθωνοδρόμοι. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Όσοι λοιπόν είσαστε αθλητές και όσοι τρέχουν αποστάσεις αυτό το διάστημα ή χρησιμοποιούν, κάνουν τέτοια άσκηση, καλό θα είναι αυτές τις μέρες να αποφεύγουν την άσκηση σε μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, συστήνουμε την άσκηση να γίνεται σε εσωτερικούς χώρους ή να αποφεύγει δύο μέρες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Σαλόνι, κουζίνα. Εκεί γύρω-γύρω. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ειρήνη και εσένα, Ειρήνη, δεν πρόκειται να καταλάβει. Καλή σας μέρα. Στην κουζίνα είναι και το ψυγείο. Έχει δει πολλά στο ρεπορτάζ, αυτό δεν το έχει ξανακούσει. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Στην κουζίνα, γύρω-γύρω. Τσιμπάς και συνεχίζεις. Πάμε στα πολιτικά μας.